Amen.
Θεός τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηχθυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εμπουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα Ιδρυτού και Προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Μινά Μάμαντος, Σεργίου και Βάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άννης, Εκατερίνης Μεγαλομάρτυρος της Πανσόφου, Μερκουρίου Μάρτυρος, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ έλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. 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 Ελέγε κρινείς και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, Θεού ευλογητώσει, συν το Παναγιό και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χωρίαν σε αυτήν ευθέως φιλομάρτυρες, εγείρατε νυν γερέροντες την πάνσοφον Εκατερίναν, αύτη γάρεν στα δύο των Χριστών εγείριξε και τον όφην επάντησε, ρητόρον την γνώση καταπτύσσασα. Την εκ Θεού σοφίαν λαβούσα παιδιώθεν η μάρτης και την έξω καλό σοφίαν πάσαν με μάθηκε. Γνούσα δε εκ τάφτης την των στοιχείων κίνησήν δε και ποιήσιν κατά λόγων και των αυτά εξ αρχής διαλόγου ποιήσαντα αυτό την ευχαριστίαν ενοιχτή και ημέρα προσέφερε. Τα δε είδωλα καθήλε και τους ταύτα αφρόνος λατρεύοντας ρητόρων την γνώση καταπτύσσασα. Την σοφίαν την όντως εξ ουρανού, διαστόματος μάρτης του Μιχαήλ, λαβούσα πανέμφημε και εν της άθλης αήθητε τη μεν σοφίαν την έξω, τους ρήτωρας έπτυξας, τη δε σοφία τη θεία την κλάνην εμείωσας. Όθεν καθορών σου τον αγώνα ο πτήστης, παρέστη ενισχύωσε, δεύρο λέγον ανάβηθη, η θησαυλή γαρσεμένουση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των θεσμάτων άφεσιν το ρίσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο μάρτης Μερκούριος αγωνισάμενος, τον δόλιον ίσχυνε και στεφανή της τερός Χριστού εκκλημάτισε. Όθεν τες ουρανίες νυν συνύφθη χωρίες, δόξης αδιαδόκου επαξίως μετέχων, διό την ιεράν αυτού μνήμη τελούμεν Χριστός. Και νυν δια ήκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, η αμίαντος αμνάς και ακυλίδωτος παστάς, εν το οίκο του Θεού η Θεοτόκος Μαριάμ, με τεφροσύνης εισάγεται παραδόξος, ειν άγγελοι Θεού δορυφορούσι φεδρός, και πάντες υπιστή μακαριούσιν σε αΐν, και ευχαρίστως ψάλλουσι ταύτη, ακαταπαύστος μεγάλη φωνή. Η μόνη δόξα και σωτηρία, σι υπάρχεις πανάκραντε. Έτσι και έτσι ανηρύει του Κυρίου Δαϊθόμεν,
Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερό θησάφρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Είναι ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή εμπουράνιος. Αυτή υπάρχει σκηνή. Χάριν τυλουμένην και πληρωμένην εμφανώς, χαίρο και τον τρόπον εννοήν αμηχανό των ξένων και απόρριτων, πως εκλελεγμένη άκραντος μόνη ανεδείχθη υπεράπασαν την κτήσιν, την ορατήν και την νομένην, διό ανεμφημήν πουλόμενος ταύτην, καταπλήττουμε σφοδρός νούντε και λόγων, όμως δε τολμών κηρύττω και μεγαλύνω, αυτή υπάρχει σκηνή εμπουράνιο. Ότι υπάρχει σκηνή εμπουράνιο. Τη 25η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, Εκατερίνα και Σοφή και Παρθένος, είδε εκ δε ξύφους και μάρτης ως καλά τρία, η κάδη 5η άορ κατέπευνεν δίτορα κούριν, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 150 ρήτορες, οι δια της Αγίας Εκατερίνης πιστεύσαντε στο Χριστό, πυρί τελειούνται. Τη αυτή ημέρα η Αγία Βασίλισσα, η Γαμετή Μαξεντίου, ψήφι τελειούνται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Πορφύριος ο Στρατιλάτης, συν τις 200 στρατιώτες ψήφι τελειούνται. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αθλήσεως του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Πέτρου του Ησυχαστού. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 670 μάρτυρες ψήφι τελειούνται. Θεσσαλονίκης των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Oh,
And Lord.
Εκ τέλω
έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαμβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητήν. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ο Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ιησούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνήτε
Thank you.
είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάζουσι τον Πατέρα ημών, τον Ιησούς ουρανή. Oh.
ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών και του καταξηράν φάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού το κεραίο δεηθώμεν. Βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της νήσου ταύτης, πάσης μονής, πόλεως και χώρας και των πίστικου των εναυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλέοντων, οδηπορούντων, νοσούντων, γαμνόντων, εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτης. Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και εις τους αιώνας.
Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Σπαναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Yeah.
πνήρη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησού. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύραξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε Ιησού. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πασάν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωτε, εν κρόσω της χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Oh!
βασιλεία σου, δόξα την οικονομία σου, μόνε Κύκλος κατέχουσα, αγαλώμε
Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, κι ασύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος, ο Θεός, Άγιος, Ισχυρός, Yeah.
Δεξιά σου εις βολάν.
Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκλου και Προέδρου Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Είναι εκ πίστεως δικαιωθόμενος.
δε της πίστεως, που και τι υποπαιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαρ οι Θεού εστε, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, όσοι γαρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν εν εδίσαστε. Που καιν Ιουδαίος ουδέλην, που καιν Ιδούλος ουδέλευθερος, που καιν Ιάρσεν και Θήλη, πάντες γαρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντοσον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους, άκρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε ημεν είπει, υπό τα στοιχεία του κόσμου ημεν δεδουλωμένη, ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Σταυρών εν ουρανών και δεύρω ακολούθημοι.
είπε, πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλεία του Θεού. Ευκοπότερον γαρεστή κάμιλον διατριμαλίας ραφίδος εισελθήν ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εισελθήν. Υπον δε οι ακούσαντες και τις δύνατες σωθήνε. Ο δε είπε τα δύνατα
Κύριε, ελεήσω.
πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελεήθω. Η Πέτρης είναι η μάσα που πάσης θλίψεως, οργής κινδύνων και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Σον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελεήσον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρός του Κύριε. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Σαφράντο υπερευλογημένη εν δόξου, δεσμήνη ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Thank you.
Oh,
τούτο μου αστήτο σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. No.
χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία με του ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Πρεμόδης Χριστή την Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών και Κυφόρου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία με του ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύχου και Προέδρου Κιλυρίας, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Άγια δώρα ταύτα, Κυρίου του Θεό ημών, πολλά τα έτη. Και όνεκας τους κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσανε σε δικαίωμα την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν, πέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων ημιοδόρων του Κυρίου δαϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον, και υπερουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελαΐσον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εδισάμενη, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κατακρίτος, τον ομάν επικαλείστες έτων επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει. Πατριμόν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, και ελθύτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επιδυτής, τον άρτον ημών των επιούσιων, ως ημίς σήμερον, και άφηση ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τις οφειλέτες ημών, εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αγαγείσαι ημάς από τον πονηρού. Ιησού εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε, επί του υπό και γλυκότα σύντασε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρε κρέ σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύου δέσποτα τα προχήμενα πάση νημίν, εις αγαθόν εξομάλισον, και θα την εκάσου η διαχρία. Της πλέουσης σύνδεσον, της οδηγόρους της συνόδευσον, του νοσούν τα σχίασε, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με θευλογηθώσει στον το Παναγείο και αγαθό και στο ποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Ωραία, ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου σου και αποθρών του δόξης της βασιλείας σου και ελθείς του Αγία σε ημάς, ο άλλο του Πατρί συγκαθήκοντος και όλοι μήνα ουράδος ημών. Και ταξί του την κρατεία σου κυρί, με τα δουλειά του αχθάρι του σώματός σου και του τίμιου αίματος, γιατί ήμουν παντή το λαό. Πρόσχομεν, Άγια,
μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Oh, Lord.
πατρών των αθενάτων επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηριών, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Αντιραβούς όψον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρτη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτυρο της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικιάει, και εις τους αιώνας των αιώνων, εν ειρήνη προέλθομαι. Ευλογώντος, ευλογούντας σε Κύριε, τι αγιάζοντας επισήμη πειθώτας όσον ο λαός σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξε, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξας τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας που ελπίζοντας σε μισέ, ειρήνη και ο κόσμος σου δώρησε της εκκλησίας σου της ιερεύσης, σάρκου και μνημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε λαθή και παντορήμα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός στο φώτο. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπωτε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου των Αγίων ο χορός ευλεπηγή τη ζωή και θύραν παραδείσου. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός.
Με το πνεύμα των δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχά στον τούτο σου σώτερα λάμψον, φιλά τον να φτάσει στην μακαρία ζωή, την παρασύφυλα τροπέ. Εις την κατάβαση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τα ψυχά στον τούτο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Υπερπίστιος και πατρίδος αγωνισαμένου και πεσόντος, έτιδε και τον ειρήν τελειωθέν των δούλων σου, Αλεξάνδρου Ιερέως, Στυλιανού Ιωάννου, Ανδριανή Στυλιανού Μενελάου, Μιχαήλ Χρυσοστόμου Πολυβίου Μινά Αντωνίου, Σαββαδόρας Πολυβίου Αντωνίου, Μαρία Στυλιανού Μιχαήλ Ελένης, Μαρίας Κυριάκου Δέσποινας Θεοδόρας, Παντελίτσας Μαρίας, Δήμου Εκατερίνης Μαρίας Γεωργίου Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου, και υπέρ του συγχωρηθήνει αυτή παν πλημέλημα εκουσιών και διακουσιών, όπω κύριο ο Θεό τάξει τα ψυχά αυτών, εν θα ειδεί και για να πάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό, το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετη όμεθα του κυρίου Δαϊθόμε. Πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάμονων καταργήσας και ζωήν του κόσμου στο δωρισάμενο. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του κακοιμημένου δούλου σου, του υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένου και ενδόξος πεσόντος, χαραλάμπους με τεμερίδι, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Έτι δε και τον ειρήνη τελειαθέν τον Αλεξάνδρου Ιερέως, Στυλιανού Ιωάννου, Ανδριανή Στυλιανού, Μενελάου, Μιχαήλ, Χρυσοστόμου Πολυβίου, Μινά Αντωνίου, Σάβα Δώρας Πολυβίου, Αντωνίου Μαρία Στυλιανού, Μιχαήλ Ελένη Μαρία, Κυριάκ, Δέσποινα Θεοδόρα, Παντελίτσα Μαρία Δήμου, Εκατερίνη, Μαρίας, Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου. Παν δε αμάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρηστο, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήστη. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας και υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Και για ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου, του ηρωικός αγωνισαμένου και ενδόξος πεσόντος, υπερπίστιος και πατρίδος, χαραλάμπους πεθεμερίδη, έτιδε και τον εν ειρήνη τελειοθέντων Αλεξάνδρου Ιερέως, Στυλιανού Ιωάννου, Ανδριανή Στυλιανού, Μενελάου, Μιχαήλ, Χρυσοστόμ Πολυβίου, Μινά Αντωνίου, Σάβα Δώρας Πολυβίου, Αντωνίου Μαρίας Τηλιανού, Μιχαήλ Ελένης Μαρίας Κυριάκου, Δέσποινας Θεοδόρας, Παντελίτσας Μαρίας Δήμου, Εκατερίνης Μαρίας Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου Χριστέο Θεοτσιμών. Και εσύ την δόξα να αναπνύμπομαι, συν το ανάρχος του Πατρί,
και το Παναγίο και αγαθό Χριστοποιό σου πνεύματι, νυν και αείχε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σα ημίνη, αξιωματάρι. Αιωνία σα ημίνη, αξιωματάρι. Έιμη και αδελφίνο. Αιωνία σα ημίνη, αξιωματάρι. Έιμη και αδελφίνο. Εκπρόσωποι κομμάτων, έντιμε κύριε Δήμαρχε Στρογόδου, κύριε Ανδρέα Παπαχαραλάμπου, έντιμε κύριε Ρένα Κυριακίδη, τομεάρχη Πιτσιγιά και Αμιάντου, κύριε Κοινοτάρχη Καναβιών, Ξενά και Ξενοφόντο, κύριε εκπρόσωποι τη αστυνομία, τη Εθνική Φρουρά και τη ΕΜΔΙΚ, κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Γεώργιο Γεωργίου, κύριε εκπρόσωποι των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑΣ 55-59, κύριε εκπρόσωποι σωματιών και άλλων οργανώσεων, συγγενείς και συγχωριανοί του ήρωα της ΕΟΚΑΣ Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, φίλες και φίλοι, σεβαστό εκκλησίασμα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Χαράλαμπος Πεττεμερίδης Στροβόλου ιδρύθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 1979 στη μνήμη του ήρωα της ΕΟΚΑ, Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, και σήμερα τελεί το 60 ετήσιον Εθνικό Θρησκευτικό Μνημόσυνο του ήρωα και ευχαριστεί όλους εσάς που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας στον ήρωα. Ο ήρωας της ΕΟΚΑΣ 55-59 Χαράλαμπος Πεττεμερίδης γεννήθηκε στα Κανάφια την 21η Ιανουαρίου του 1934 και έπεσε μαχόμενος εναντίον των Άγγλων κατακτητών στις απόκρινες γουνοπλαγιές της Μαδαρής στις 6 Οκτωβρίου του 1958 σε ηλικία μόλις 24 ετών. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο κύριος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος Στροβόλου, και θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνου. Ανιερώτατε, κύριε Γεωργίου, πρόσωπε του Εξοχουτάτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, πρόσωποι κομμάτων, σεβαστέ μας κύριε Κυριακίδη, σεβαστέ μας Αλέξη Πεττεμερίδη, αδερφέ του ήρωα, Ελληνίδες και Έλληνες. Μνημονεύοντας σήμερα τον Χαράλαμπο Πεττεμερίδη, 60 χρόνια μετά τη θυσία του, ειλικρινά διερωτούμε σε ποια πολιτική ηθική πρέπει να σταθώ για να εκφωνήσω ένα λόγο εδώ, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Κύκλου, χωρίς να λυγίζουν τα γόνατα από ευθύνη. Χαμπί μου που πολέμησες στους Βρετανούς με θάρρος, σαν Λεωνίδας έπεσε σαν μαραθωνομάχος. Με αυτούς τους αυτοσχέδιους στίχους αποχαιρέτησε πριν ακριβώς 60 χρόνια το σύζυγό της, η Ελένη Πεττεμερίδου, τηρώντας το μυρικό πρότυπο, μυρολογώντας τον πρόωρο αλλά ηρωικό χαμό του Λεβέντη άντρα της. Προτού ο πόνος και το πένθος την λυγίσουν, λιπόθυμη στα χέρια του πατέρα της. Μαζί της, σύσσωμες οι κοινότητες Καναριών, Σπηλιών, Λιβαδιών, Πολυστίβου, Λαγουδερών, Κυπερούντα, Σιναόρου, Αμιάντου, όπως και πλήθους κόσμου ακόμα. Νοερά μαζί της όλος ο κυπριακός ελληνισμός. Οι συγκλονιστικές εκδηλώσεις πένθους, αλλά και τα χειροκροτήματα τιμής και αναγνώρισης μαρτυρούσαν πόσο ο κυπριακός ελληνισμός τίμησε το ηρωικό παλικάρι. Παρόμοιες τέτοιες σκηνές διαδραματίστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις, όπως όταν έφθαναν τα 4 παλικάρια της Πιτσιλιάς που ανατινάχτηκαν μαζί, η Κώστας Αναξαγόρας, Ανδρέας Πατσαλίδης, Παναγιώτης Γεωργιάδης και Αλέκτης Κωνσταντίνου, ή όταν ακόμη έφθανε η σωρός του Κυριάκου Μάτση στο Παλαιχώρι. Έτσι συνόδευε ο κυπριακός ελληνισμός στους ηρωές του που έφυγαν πρόωρα, αλλά ελεύθεροι. Γονατίζουμε σήμερα μπροστά στον ήρωα του κυπριακού έπους. Αγγίζουμε σήμερα το έπος που καταγράφηκε μέσα στο ανυπέρβλητο μεγαλείο της θυσίας 20χρονων παιδιών. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στη θυσία του,
αφού δίδαξε τα παιδιά της Κύπρου και του κόσμου όλου το καλύτερο μάθημα ιστορίας. Μνημονεύουμε σήμερα την ανυπόταχτη ψυχή του Χαράλαμπου Βετσεμερίδη. Μνημονεύουμε σήμερα ολόκληρη τη γενιά των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Τη γενιά που μας χάρισε την τελευταία ένδοξη σελίδα ελληνικής ιστορίας. Γεννημένος στην ορωτόχο κοινότητα των Καναβιών, ο Χαράλαμπος Βετσεμερίδης του Ιωάννη και της Ανδριανής μεγάλωσε σε ατμόσφαιρα χριστιανικής ευλάβειας και ελληνικής αρετής, κλείνοντας στην καρδιά του την αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα. Γεμάτος ζωή, ενθουσιώδης, δυναμικός, τίμιος, αγνός πατριώτης, εντάχθηκε στην ΕΟΧΑ από την αρχή του αγώνα και συνέχισε τη δράση του στην περιοχή Πιτσιλιάς Πιλιών Αμιάντου, σε στενή συνεργασία με τους αντάχτες της περιοχής, τους οποίους φιλοξενούσε και στο σπίτι του, σε Χριστίγετο που ο ίδιος είχε κατασκευάσει. Στο Χριστίγετο αυτό είχε φιλοξενήσει και τον Γρηγόρη Αυξεντίου μετά τη φοβερή μάχη των Σπηλιών. Τον Ιούνιο του 1958 οι Άγγλοι τον συνέλαβαν μετά από προδοσία και κρατήθηκε στα ανακριτήρια των πλατρών για 35 ολόκληρες μέρες, όπου παρά τα βασανιστήρια δεν έβγαλε λέξη από το στόμα του. Όταν αφέθηκε ελεύθερος ο Βετσεμερίδης, ο Ξέρξης της ΕΟΚΑ ανέβηκε στα βουνά Αντάρτης και ενώθηκε με άλλες ομάδες ανταρτών. Στις 6 Οκτωβρίου πήρε εντολή ηγέση σε ενέδρα ενάντιον των Άγγλων με τους αντάρτες της ομάδας του στην τοποθεσία Μούτσι του Σαράντι μεταξύ των χωριών Σπίλια και Λαγουδερά, νοτιοδυτικά του χωριού του. Κατά την επίθεση, τους χτυπήθηκαν από 2 στρατιωτικά αυτοκίνητα γεμάτα από Άγγλους στρατιώτες, τα οποία πλησίασαν τον τόπο της ενέδρας με σβησμένα τα φώτα. Κατά την υποχώρηση των ηρών μας, ο Χαράλαμπος Βετσεμερίδης χτυπήθηκε θανάσιμα, ενώ διασταύρωνε το δρόμο από στρατιώτες τρίτου αυτοκίνητου που πλησίαζε γι' αυτό με σβησμένα τα φώτα. Ελληνίδες και Έλληνες, σεβαστοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ερχόμαστε σήμερα να κοινωνήσουμε στον ιερό αυτό ναό την αίσθηση που μας κληροδοτεί η γενιά της ΕΟΚΑ. Μια αίσθηση περηφάνειας και γνωμοσύνης. Νέοι άνθρωποι όπως ο Χαράλαμπος Βετσεμερίδης μέτρησαν τον πόη τους με άξαμο την αγάπη τους για την πατρίδα, την Ελλάδα, την ελευθεριά. Μέτρησαν τον πόη τους απέναντι στο ιερό καθήκον της ελευθερίας και βγήκα γίγαντες. Με μέτρο τη λατρεία τους για τη μικρή πατρίδα τους, την Κύπρο του βουνού και της κοινοτικής αδερφοσύνης. Την Κύπρο της ελεύθερης πνοής που αναδιόταν πηγαία και γαλανόλευκη μέσα από τη σωλιά, την Πιτσιλιά, τα τιμημένα βουνά της Κύπρου. Βρέθηκαν γίγαντες και ήρωες. Κι ας ήταν, κατά κυριολεξία, απλοί καθημερινοί άνθρωποι της ζωής του χωριού, της οικογένειας, της βιοπάλης. Ετάχθηκαν έφνης, ήρωες και μάρτυρες του αγώνα. Βαφτισμένοι στην ιερή κολυμπήθρα του όρκου της ΕΟΚΑ, αφοσιωμένοι στον αρχηγό Διγενή, ταγμένη ψυχή δε και σώματι σε μια υπόθεση που ελάμπρινε τη ρίζα και τη γενιά τους, το γένος μας ολόκληρο. Η θυσία του Βετσεμερίδη, όπως και των άλλων ανταρτών της ΕΟΚΑ, δίνουν περηφάνεια στον ελληνισμό της Κύπρου. Περηφάνεια που κρατά για πάντα, γιατί οι ήρωες της εποχής εκείνης κατάφεραν να ξεπεράσουν το εγώ τους, γιατί με θέρμη πίστευσαν και αφοσιώθηκαν σε κάτι ανώτερο, στο εμείς. Νομίζω όμως πως τα λόγια τα μεγάλα και τα περίπλοκα νοήματα δεν έχουν πολλά να προσθέσουν. Γιατί η αλήθεια είναι τόσο απλή, τόσο άμεση, τόσο χειροπιαστή. Όσο τα αποκαίδια των Γρηγόρη Αυξεντίου και Κυριάκου Μάτση, όσο τα διαμερισμένα παλικάρια στο Κούρδαλι, όσο το σφίξιμο του σκηνιού που τύλιξε τον λαιμό των Καραολί και Δημητρίου, όσο το χυμένο αίμα του Χαράλαμπου Βετσεμερίδη. Τα απλά λόγια είναι τόσο αληθινά, γιατί ξυπνάνε μέσα μας μνήμες κρυμμένες, ακόμα και για πράγματα που εμείς οι νεότεροι μπορεί να μην ζήσαμε, αλλά που γεμίζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα δεν μπορούμε να τιμούμε τον Χαράλαμπο Βετσεμερίδη με λόγους που αρμενίζουν με σημαία ευκαιρίας. Ζούμε το τραγικό παρόν και αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας. Γι' αυτό οφείλουμε να μετράμε και την κάθε μας λέξη, βάζοντας το κάθε αγωνάρι της ιστορίας στη θέση του. Θέλουμε τα παιδιά μας να αντλήσουν ισχυρά θετικά πρότυπα από την ιστορία τους. Θέλουμε να μάθουν να αγαπούν την πίστη, τον τόπο, την παράδοσή τους, την ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν, με αυτή τη ξένη κατοχή και με την Τουρκία να πατά την Κύπρο, ποτέ δεν θα συμφιλειωθούμε. Με διαφορετικά μέσα σήμερα, τον ίδιο όμως αγώνα έχουμε να κάνουμε. Αγώνα απελευθέρωσης. Ένα αγώνα που δυστυχώς κατευθύνεται όχι προς τους Τουρκοκύπριους συμπολίτες μας, που ζουν και αυτοί για τη μέρα της επιστροφής στα σπίτια τους, αλλά προς την άρχουσα κάστα που τους διαφεντεύει και η οποία μοναδικό στόχο έχει την διαιώνιση των προνομίων και την παραμονή της στην εξουσία. Αγωνιζόμαστε για τη λευτεριά μας εναντίον των ολοκληρωτισμών.
Με ελεύθερο πνεύμα, περήφανοι, με ιδανικά και πατριωτισμό, αγωνιζόμαστε. Γιατί δυστυχώς ο λαός της Κύπρου θυσιάστηκε χωρίς να δικαιωθεί ποτέ. Δεν μπορώ όμως να λέω μεγάλα λόγια ή να ρίχνω συνθήματα έβριχα. Έρχομαι μόνο να φέρω ξανά την παλιά εκείνη είδηση πως παρακαταθήκη μας άφηκε ο πρόγονός μας, χρονικογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, σε μίαν άλλη σκοτεινή εποχή σκλαβιάς και κατοχής, που έγραφε ο Λεόντιος Μαχαιράς τα χρόνια της Φραγκοκρατίας, πριν ακόμη οι Τούρκοι πατήσουν στο νησί. Ότι το νερό μπάγιν και ο άμμος μηνίσκι, που τέσκι, οι ξένοι θέλουν μπάγιν και οι τοπικοί θέλουν μνήμη. Με άλλα λόγια, η γης δεν έχει κρικέλια για να τον πάρουν στον ώμο και να φύγουν, ως λέει ο Μακρυγιάννης. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι ακριβώς που ακούγεται την ώρα που θα πούμε «Αιωνίας είναι η μνήμη του Χαράλαμπου Πετσεμερίδη». Ακολουθεί η κατάθεση Στεφάνου. Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο κ. Γεώργιος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κύκλου και Τηλυρίας, κύριος κύριος Νικηφόρος. Εκ μέρους του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κυρίου Αβέρο Φινοφίτου, ο Επαρχιακός Οργανωτικός Λευκωσίας, κύριος Κυριάκος Γεωργιάδης. Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κυρίου Άνδρου Κυπριανού, ο κύριος Χριστάκης Πασχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Στροβόλου. Εκ μέρους του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, κύριου Νικόλα Παπαδόπουλο, ο Αντιπρόεδρος κύριος Αλέκος Τριφωνίδης. Εκ μέρους του Προέδρου του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, κυρίου Μαρίνου Σιζόπουλου, ο κύριος Νικόλας Χρήστου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Εκ μέρους της Προέδρου της Αλληλεγγύης, κυρίας Ελένης Θεοχάρου, ο Αντιπρόεδρος κύριος Ανδρέας Παπαπαύλου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Εκ μέρους του Προέδρου των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Συνεργασίας Πολιτών, κυρίου Γιώργου Βερθίκη, ο κύριος Παναγιώτης Μανώλης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου. Εκ μέρους του Προέδρου του ΕΛΑΜ, κυρίου Χρήστου Χρήστου, ο κύριος Γιώργος Χατζιωάννου Σύφου, ο επικεφαλής Λευκωσίας, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και επίτιμος Πρόεδρος του Σωματείου Χαράλαμπος Πετσεμερίδης. Εκ μέρους του Προέδρου του Πατριωτικού Κινήματος, κυρίου Χρήστου Ρότσα, ο κύριος Κωστάκης Κάπρου, Επαρχιακός Οργανωτικός Λευκωσίας. Ο κύριος Μιχάλης Δεμιανός, Αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, ο Δήμαρχος κύριος Ανδρέας Παχαραλάμπους. Εκ μέρους του Αρχικού Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου κ. Ηλία Λεοντάρη, ο αντιστράτηγος αντισυνταγματάρχης Πετεχνικού Αντώνης Αντωνίου. Εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, ο υπαστυνόμος κ. Γεώργιος Γεωργιάδης.
Εκ μέρους του διοικητή της ΕΛΔΙΚ, συνταγματάρχη κ. Εμμανουήλ Χαντζή, ο υπολογχαγός κ. Αντώνιος Παπανίκος. Ο κοινοτάρχης Καρναβιών κ. Ξενάκης Ξενοφόντος. Εκ μέρους των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959, ο κύριος Ρένος Κυριακίδης, τομεάρχης ΕΟΚΑ, Πιτσιγιάς Αμιάντου. Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ, κύριο Ανδρέα Μάτσα, ο κύριος Φανός Θεοφάνος. Ο Πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Τεθωρακισμένων, ο Έφεδρος Αξιωματικός Τεθωρακισμένων, κύριος Κωνσταντίνος Χτωρίδης. Εκ μέρους της οικογένειας του ήρωα της ΕΟΚΑ, Χαράλαμπου Πετριμερίδη, ο αδερφός του ήρωα, κύριος Αλέξης Πετριμερίδης. Εκ μέρους του Σωματείου, Χαράλαμπος Πετριμερίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου, κύριος Μιχαλάκης Ιερίδης. Θα ακολουθήσει η δεξίωση στο προάβλιο της Εκκλησίας. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου από του Προδρόμου και από τους του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που και τη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε του Αγίου ενδόξου Γαλουμάρτυρου του Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης της Πανσόφου και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος του Δερκουρίου, ον τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δωρεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και άμαμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία και άμαμη κάποιοι και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνα. Μαγάρι
ελέησον και σώσον.